Καλώς σας βρήκα. Και σε ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Ντυθήκατε και δύο νηφούλες. Ναι, είμαστε νηφούλες. Κοντοζυγώνει. Κοντοζυγώνει και η ώρα. Λοιπόν, αγαπημένη μου Ελισάβετ, χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ. Και εγώ χαιρόμαι πάρα πολύ σε που είμαι μαζί σας. Σε περιμέναμε. Αλήθεια. Σε έχουμε συζητήσει πολλές φορές με την αδελφή σου την Ειρήνη. Σε έχουμε συζητήσει πολλές φορές με τον Ορέστη. Τέλεια. Είσαι από τα πρόσωπα εκείνα που πραγματικά κάνανε μια έκπληξη στο παιχνίδι. Γιατί ενώ όλοι μας στην αρχή θεωρούσαμε ότι θα είσαι από τις πρώτες αποχωρήσεις, κάθεσες τρεις ολόκληρους μήνες. Και μάλιστα, δεν είναι ότι κάθισες, ναι. Είχες γι... Δεν ξέρω κι εγώ πόσες φορές, στην πέμπτη υποψηφιότητα θα μας αναμετράω. Νομίζω ότι ήμουν 7 φορές υποψήφια και τη μία φορά είχα κερδίσει και την ασυλία, οπότε αν δεν την είχα κερδίσει μπορεί να ήμουν και 8. Δεν ξέρω πώς πήγαινε. Και παρόλα αυτά όμως έμεινες μέσα γιατί ο κόσμος σε στήριζε, που αυτό είναι πολύ σημαντικό να πραγματικά. Ξέρεις. Μια τεράστια πρόοδο αγωνιστική. Τεράστια όμως. Ναι, νομίζω ότι σε σχέση με τους. Όχι να το πενευτώ, αλλά νομίζω ότι σε σχέση με όλους τους. Με όλα τα παιδιά του Survivor, εγώ κάτω από δύσκολες συνθήκες ήμουν εξελίξιμη. Mm-hmm. Μέσα στην πορεία όμως στο παιχνίδι. Και νομίζω ότι ο κόσμος το έβλεπε αυτό και γι' αυτό με κράταγε στο παιχνίδι. Νομίζω ότι ήταν ένα συνδυασμός του ότι. Δεν μας άρεσε η αιμονή που ενδεχομένως είχε δείξει ο Ρέστης, ναι. Και κάποιοι άλλοι από την ομάδα στο να σε βάζουν συνέχεια υποψήφια. Να ξέρεις ότι ο κόσμος είναι υπέρ του αδυνάτου πάντα. Μας άρεσε το γεγονός ότι πραγματικά ενώ ήσουν ένα ελαχάκι αδυνατούλα ή πιο αδύναμη και πιο αδύνατη εκεί μέσα, πραγματικά έδειχνες βελτίωση στα παιχνίδια και έβαζες ψυχή, ρε Ελισάβετ. Ναι, ό,τι είχα να δώσω τόσο. Αν είχα ψυχή, την έβαζα. Έχουμε πραγματικά, γιατί θα δούμε πολλά που αφορούν σε σένα και στη συνέχεια. Έχουμε και το περιβόητο αυτό βίντεο που καταραίει στο αγώνισμα με το. Που ήταν αυτό το αγώνισμα δύναμης ανάμεσα στους μαχητές και στους διασύνδεσμους με τους σάκους. Ήταν η εικόνα, ήταν συγκλονιστική.